ξεκίνησε αυτή η διαδικασία. Είναι ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο είναι από παλιά, αλλά τα τελευταία δύο χρόνια έχει αρκετά μεγεθυνθεί και συμπεριλαμβάνει πολλές κατηγορίες ατόμων. Στην Αρκαδία, υπεύθυνο του προγράμματος είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και οι Περιφερειακές Ενότητες. Εδώ στην Αρκαδία, ωφελούμενα άτομα είναι περίπου τα 7.852. Αυτοί θα πάρουν, θα μοιραστούν 33 τόνους ρύζι, 23 τόνους μακαρόνια, περίπου τους 10 τόνους λάδι, 4.300 κιλά φέτα και 3.800 κιλά γραβιέρα. Υπάρχουν κάποια κριτήρια. Δικαιούχοι είναι τα άτομα με ειδικές ανάγκες, είναι οι πολύτεκνοι, οι τρίτεκνοι, είναι ευρωπαθείς και όλα τα άτομα τα οποία κατοικούν σε ορεινούς και μειονεκτικούς οικισμούς που δεν έχουν εισόδημα μεικτό πάνω από 12.000 και αυτό προσαυξανόμενο κατά 30% για κάθε προστεχόμενο μέλος. Περίπου είναι όλος ο νομός Αρκαδίας, με εξαίρεση μόνο την Τρίπολη μέσα και το Άστρους μέσα, τα δύο αυτά θεωρούνται παιδινά. Όλα τα άλλα είναι δικαιούχοι αρκεί να μην υπερβαίνουν το όριο των 12.000. Ναι, από χθες μοιράσαμε στους φορείς, στους συλλόγους, στους δήμους και αυτοί με τη σειρά τους θα κάνουν τη διανομή τώρα στα άτομα που έχουν που δικαιούνται. Ήδη έχουν μοιραστεί το τυρί, η γραβιέρα, σήμερα το ρύζι και αύριο τα μακαρόνια και μετά είναι το ελαιόλαδο και η φέτα. Σας καλωσορίζουμε και φέτος εδώ στη διανομή του διαφέτονου μακαρονιού, ριζού, γραβιέρα, φέτα περιμένουμε και λαδάκι φέτος. Λόγω της κρίσης από ό,τι βλέπω μπορεί να είναι πιο λιγότερα τα προϊόντα δηλαδή, αλλά είναι περισσότερα σε ποικιλίες. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Γιανακούρα που σήμερα έχει έρθει εδώ δίπλα μας μαζί με όλο το επιτελείο της περιφέρειας για να κάνουμε τη διανομή. Από ό,τι βλέπετε υπάρχει μια μεγάλη κρίση στην Ελλάδα και αυτή τη στιγμή λοιπόν τα προϊόντα που μας δίνουν θα μας κάνουν καλό, γιατί πολλές οικογένειες στερούνται εφέτος το φαγητό τους και θα πάρουν το ριζάκι τους να κάνουν τη σούπα τα Χριστούγεννα με το κοτοπουλάκι τους να φάνε, διότι όπως είπαμε υπάρχει μεγάλη κρίση. Ευελπιστούμε να συνεχίσει αυτή η διανομή η οποία θα δώσει σε πολύ κόσμο, δεν είναι μόνο ότι δίνει στα ΜΕΑ, δίνει σε πολλές ευπαθείς ομάδες και στους πολύτεκνους, στους τρίτεκνους, δίνει και στους δήμους και είναι καλό αυτό το πρόγραμμα, μακάρι να συνεχίσει, γιατί αυτό θα είναι καλό, διότι όπως είπαμε και πάλι λόγω της οικονομίας και ό,τι δίνουν καλό είναι και για μας. Εσείς πώς θα κάνετε τη διανομή, έχετε ειδοποιήσει τα μέλη του συλλόγου? Εμείς κάθε χρόνο ειδοποιάμε τα μέλη του συλλόγου, καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους και όσοι δικαιούνται, γιατί είναι μέχρι 12.000 ευρώ είναι η φορολογική δήλωση του εισοδημάτους, μπαίνουν στο πρόγραμμα και παίρνουν. Και τώρα εμείς θα τα βάλουμε στην αποθήκη και αμέσως μόλις τα βάλουμε στην αποθήκη θα τους τηλεφωνήσουμε αυτοί που δικαιούνται να έρθουν να τα πάρουν. Και για του χρόνου θα μαζέψουμε πάλι τις φορολογικές δηλώσεις όσοι δικαιούνται πάλι να μπουν στο πρόγραμμα.